Πάντως, αυτό εδώ είναι κρικρί. Αυτό εδώ το κορίτσι είναι κρικρί, έτσι τα λέμε στην Κρήτη. Τα γριοκάτσικα. Είναι κρικρί. Ανεβαίνει τα βράχια για πλάκα. Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο τα νεύρα, γιατί επειδή έχει. Τις έχουμε πει και καλά ότι αντροφέρνει, για να μην παρεξηγηθεί γι' αυτό. Είναι και το άλλο. Είναι και υπερβολικά χαβαλετζού και τι εγώ δεν σημαίνει? Δεν μ' αρέσει πολύ το χαβαλέ. Τι σημαίνει αντροφέρνει? Και καλά του φωνάζει και τέτοια. Τη το λέει απλά ο Άρης. Στην αντιμετώπιση πολλών πραγμάτων. Είναι αντράκι, ναι. Από τη η δυναμικότητά μου. Μισό λεπτάκι. Θέλεις να μου πεις τι έγινε, εννοώ. Πώς ήρθε αυτό το επίθετο πάνω σου? Χθες κάναμε μια κουβέντα με τα παιδιά και λέγανε. Με τα παιδιά. Ήταν ο Άρης, ο Γιώργος. Κάτσε να μισώ να θυμηθώ ποιος έρχεται. Ο Σπετσιώτης ήταν μπροστά. Ο Γιάννης και η Χρύσα. Η Χρύσα. Μπροστά, ναι. Εννοώ. Δεν σημαίνει ότι είχαν όλοι, ναι. Όμως. Καθόμασταν και κάπως ήρθε η κουβέντα, δεν θυμάμαι πώς, ότι. Α, πολλές φορές γυρνάω και κοιτάω ψαρωτικά, λίγο πιο. Δυναμικά. Δυναμικά. Όταν, ναι. Όταν θα μου πεις κάτι. Μπορώ να γυρίσω να κοιτάξω με λίγη μαγιά, ας πούμε, okay. Παραπάνω. Οπότε θα. Ίσως συνηθίζουν να κοιτάνε οι γυναίκες, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπόθηκε. Γιατί μια γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να κοιτάξει γιατί δυναμικά. Εγώ αυτό είπα. Λέγανε ότι και καλά είμαι 60% άντρες και 40% γυναίκες και 40% θηλυκό. Ποιος το είπε αυτό, πείτε. Και λέω εγώ. Ποιος το είπε αυτό. Λέω, αυτό το είπε νομίζω ο Άρης. Και λέω, γιατί το λες αυτό, ότι. Θεωρείς λέω ότι δεν είμαι θηλυκό, γιατί επειδή, λέω, δεν αφήνω, επειδή λέω δεν αφήνω να πέσει, ας πούμε, κουβέντα κάτω. Και θέλω να τη συζητήσω και δεν θα. Σε δεν καταλαβαίνω γιατί. Οπότε. Όχι, το ρώτησα γιατί. 60 αντρικό, 40 γυναικεία. Έχει και λίγο ακόμα, 70-30. Όχι, ρε Συνέλη. Κοίτα, αντικειμενικά τώρα. 50-50 είναι, παιδιά. Δεν είναι 50-50. 60 αντρικό, 40 α πούμε γυναικεία. 70-30 και καλή είμαστε. Εδώ, όχι, όχι, 60. Ναι, ρε, εσύ. Είναι σεξουλιά, μην τη βλέπεις. Δεν μιλάει, ρε, δεν μιλάνε τα παιδιά για την τρίχα. Μιλάνε για το τέτοιο όλο μου το φυσικό. Μια χαρά θηλυκό είμαι. Όχι, αλλά είναι κάποιες φορές που όταν εκνευρίζομαι δεν μπορώ. Για πάθος πάλι. Είμαι και αντράκι. Όχι, είσαι αντράκι, πολύ αντράκι και είσαι και λίγο θηλυκό. Εγώ έτσι θα με πω καλύτερα. Είμαι αντράκι και δεν αρνούμαι το μαντράκι. Πάντα θα μιλήσω σε σχέση με κάποια κορίτσια που έχουμε. Δεν είναι προτέρημα σε μια γυναίκα να λένε ότι είναι αντράκι για να φανεί ότι είναι δυναμική. Μπορεί να την πει και γυναικάρα. Ναι. Δεν είναι το αντράκι ένα επίθετο που βάζει σε μια γυναίκα για να τη πει ότι δεν υπάρχει άντρα γυναίκα, παιδιά. Υπάρχει ναι. Το αντράκι, υπάρχει και η γυναικάρα, υπάρχουν φυσικά, όλα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Είπα ότι πολλές φορές ίσως και εγώ δεν είμαι ξεκάθαρη προς τα παιδιά στο που μπορεί να σταματήσει ο χαβαλές που μου κάνουν. Μπορεί να είναι δικό μου το πρόβλημα, έτσι. Δεν θέλω ποτέ να ακουστεί ότι μια γυναίκα είναι δυναμική και είναι αντράκι ή θυμίζει άντρα. Όχι. Δεν υπάρχουν φύλλα, παιδιά, στη δυναμική. Συμφωνώ πολύ. Είμαστε όλοι δυναμικοί, είμαστε όλοι ευαίσθητοι, είμαστε όλοι ρομαντικοί, είμαστε όλοι πολλά πράγματα. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχει μπει αυτός ο τίτλος σε πολλές γυναίκες. Διαφωνώ. Δηλαδή, κι εγώ διαφωνώ. Ναι, αλλά από ό,τι κατάλαβα, σου περάσανε είμαι από κριτική. Το αντράκι σε εισαγωγικά, συμπεριφορικά, το περάσανε όμως και προσωπικά. Και σαν ναι, είτε για τη στάση. Ναι, κάπως έτσι. Οπότε αυτό είπα ότι δεν θεωρώ ότι είμαι στα υπόλοιπα. Γι' αυτό ρωτούσα τα παιδιά και έλεγα. Δηλαδή, δεν θεωρείτε ότι είμαι θηλυκό, για παράδειγμα. Τι, επειδή μιλάω ή είμαι πιο επιθετική πολλές φορές, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Το Δυναμική Γυναίκα είναι ένας πολύ ωραίος τίτλος, παιδιά. Έτσι. Ναι. Και έχουμε ανάγκη από δυναμικές γυναίκες, όπως έχουμε ανάγκη από δυναμικούς άντρες. Βασικά, έχουμε ανάγκη από όλα τα στοιχεία που μπορεί να έχει μέσα μία συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Γιατί την ίδια στιγμή που η Βένια μπορεί να είναι δυναμική και την άλλη στιγμή να της επιτρέπεται να είναι ευαίσθητη. Είμαι. Έτσι. Είμαι πάρα πολύ. Και αυτό σου πολύ. Λέω, το να βάζουμε ταμπέλες δεξιά και αριστερά δεν βοηθάει α, γιατί όλοι είμαστε πολύπλευροι και όλες οι πλευρές μας είναι εξίσου σημαντικές. Ναι, φυσικά. Οπότε για μένα ήταν ένα τυχές γεγονός για τον Άρη, αν με ρωτάς. Αλλά φαντάζομαι ήταν μια άτυχη στιγμή αυτό. Αυτό ήταν. Και από την πλευρά μου το λάθος μου ήταν να πούμε ότι δεν είπα παιδιά εντάξει, κάπου okay. Κόψτε το ας πούμε. Αυτό ήταν το δικό μου. Συμφωνώ, γι' αυτό δεν πρέπει να πέφτει στον Άρη γιατί είναι ενήλικος. Ναι. Ενήλικας, οπότε μπορούσε να πει ξέρεις παιδιά μέχρι εδώ η πλάκα. Ούτε τα έχω, δεν το είπα και το είπα, δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανέναν. Ίσα-ίσα με κάποια σχόλια γελάω μέχρι ένα σημείο γιατί σου λέω αυτό σαρκάζομαι. Ναι, αλλά μην λες έξω σε μια γυναίκα ότι μπορεί κάποιος να στο κάνει αυτό και να μην το ξεκαθαρίζεις αμέσως. Να το ξεκαθαρίσεις αμέσως. Ναι, αυτό δεν το συζητώ. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Κατάλαβες τι σημαίνει πρότυπο. Με ενοχλεί το αντράκι από την άποψη που το βλέπεις κι εσύ, γιατί ήθιστε να το.
παρομοιάζουμε μια δυναμική γυναίκα με εισαντράκι. Είναι δυναμική γυναίκα ο τίτλος. Είναι δυναμική γυναίκα ο τίτλος. Το λέμε. Καλώς ή κακώς το λέγαμε, νομίζω. Να θίξω ένα θέμα που θέλω, Άρη. Βεβαίως. Και θα το θίξω με πολύ ειλικρίνεια. Παρακαλώ. Λοιπόν, εξέφρασε η Βένια μέσα κάποια παράπονα περί σχολιασμών και μετρήσεις πόσο άντρας και πόσο γυναίκα είναι. It's okay for you. Ποιο πράγμα ακριβώς? Ότι 60 είναι άντρας, 40 γυναίκα. Τι σημαίνει αυτό στο κεφάλι σου μέσα? Αυτό σημαίνει χιούμορ. Όχι, δεν είναι για μένα. Για σένα. Και νομίζω ότι για την ίδια. Σε έπιασε ένα Βένια και σου είπε 60-40 μου που άρεσε, πήγαινε πες το. Όχι, μιλούσαμε μέσα πάρα πολύ ειλικρινά. Mm-hmm. Και έτσι όπως μιλούσαμε, λέει, θίχτηκε μάλιστα και κάτι χθες που δεν μου άρεσε. Ναι. Περί τι, περί δυναμισμού. Λέω εγώ το να είσαι δυναμικός είναι πάρα πολύ ωραία. Υπόθηκε μόνο ναι, από τον Άρη. Και το είπε και ο Γιώργος ότι ήταν στην παρουσία. Και εσύ ήσουν, μάλιστα ναι. Μου είπε. Εγώ έμεινα στο ότι προφανές είναι για μένα ότι υπάρχουν δυναμικές γυναίκες και πρέπει να υπάρχουν δυναμικές γυναίκες. Εννοείται. Να σου εξηγήσω κάτι. Το ότι είμαστε στην τηλεόραση και έχουμε κάμερες γύρω μας δεν σημαίνει ότι εγώ δεν θα είμαι αυθόρμητος στο χιούμορ μου, στην πλάκα μου και στο πείραγμά μου. Να ολοκληρώσω, παρακαλώ πολύ, με διακόψεις. Ναι. Να μου μιλάς καταρχήν λίγο πιο ήρεμα. Γιατί, αγριώς. Γιατί συζητάμε. Γιατί ανέπνευσα αυτή τη στιγμή. Αν νόμιζα ότι θέλετε να μου μιλήσεις. Όχι. Okay. Επειδή συμβαίνει συχνά, γι' αυτό λέω. Επειδή συνήθως όταν μιλάω. Σε διακόπτω, ναι. Ναι, συνήθως γίνεται αυτό. Okay. Δεν ήμουν αγριεμένος, απλά την ενημερώνω ότι συμβαίνει, γι' αυτό και είπα ότι. Ναι, όταν έχω κάτι να πω, γιατί τέλεια. Είναι συζήτηση, θα το πω. Τέλεια. Απλά αν είναι. Δεν είμαι σε δικαστήριο, εννοώ να παίρνουμε άδεια. Βεβαίως, καμία άδεια. Απλά να ολοκληρώσω και εγώ την πρότασή μου. Ναι, βεβαίως. Για να μπορέσουμε να κάνουμε διάλογο, λοιπόν. Okay. Όταν είμαι κοντά με τη Χρύσα, για παράδειγμα, ή με τη Βένια, θα κάνω ένα πείραγμα στη Βένια, όπως θα μου κάνει και εκείνη ένα πείραγμα. Το θεωρώ ότι είναι άκρος φυσιολογικό μέσα στα πλαίσια τα οποία για σε αφήνει. Γιατί για τη Βένια, εσύ νομίζεις ότι έρχομαι εδώ πέρα τώρα να σου πω τι. Μου είπες για νούμερο 60-40, το οποίο ναι, υπόθηκε από μένα. Οπότε μου είπε η Βένια ότι ωραία. Δεν ήταν ωραία η πλάκα. Ήταν ο Σπετσιώτης, ο Άρης και ο Γιώργος. Ο Γιώργος είπε ναι και εγώ συγγνώμη. Εγώ όμως τουλάχιστον δεν έβγαλα ποσοστά. Και μέτρησης. Λέω, ήταν μια κακή πλάκα λοιπόν, την οποία ενόχλησε έναν άνθρωπο. Ωραία, τώρα έχει συντονιστεί το... Όχι. Αυτό ήταν από την αρχή, απλά δεν μπορούσα να ολοκληρώσω. Και λέω, ήταν μια κακή πλάκα, στην οποία κακή πλάκα, συζητώντας εγώ ίδιος με τη Βένια, κατάλαβα ότι κάποια πράγματα έχουν και ένα όριο, γιατί εδώ πέρα δεν γνωριζόμαστε 5 χρόνια. Κάποια πράγματα ενοχλούν. Ωραία. Απλά επειδή εγώ είμαι ανοιχτός και δέχομαι το χιούμορ. Το κατάλαβα λοιπόν ότι ενοχλήθηκε. Το κατάλαβα αφού μου το είπε. Το 60-40 και τα νούμερα κλπ. Κλπ. Είναι απλά επειδή η Βένια είναι δυναμικός χαρακτήρας. Οπότε είναι δυναμική γυναίκα. Είναι δυναμική γυναίκα. Η κάθε γυναίκα λοιπόν είναι διαφορετική. Όπως και ο κάθε άντρας. Και ο κάθε άνθρωπος γενικά είναι διαφορετικός. Ναι. Από εκεί και πέρα η αίσθηση του χιούμορ είναι διαφορετική στον καθένα. Κάτι το οποίο μπορεί εσύ να πεις, μπορεί εμένα να με ενοχλήσει. Κάτι το οποίο εμένα μπορεί να με ενοχλεί, μπορεί να ενοχλεί το δίπλα μου. Καταλαβαίνω τι λες. Είναι ένα κακό χιούμορ που έγινε μεταξύ δύο φίλων. Μεζούρες δεν υπάρχουν στα συναισθήματα. Έτσι και στη φύση του κάθε ανθρώπου. Τελειώσαμε. Η Βένια είναι ένας άνθρωπος πολύ δυναμικός. Και αλήθεια είναι ότι την πάω. Γιατί ταιριάζουμε και στο χιούμορ, είναι εκρηκτική. Είμαι κι εγώ εκρηκτικός εκεί που πρέπει και φουντώνω κι εγώ όταν πρέπει. Απλά τι γίνεται εδώ μέσα, επειδή είμαστε περίπου 2 μήνες, έχουμε αναπτύξει μια σχέση μεταξύ μας. Όλοι με όλους. Με άλλους περισσότερο, με άλλους λιγότερο, γιατί ταιριάζει περισσότερο στο χιούμορ, στο ότι αυτό σαρκάζεται, στο ότι τον αφήνει να σε πειράξει, σε αφήνει να την πειράξει ή να τον πειράξει. Επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δέχομαι και το πείραγμα και μ' αρέσει να πειράζω και να μην πειράζουν. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει εδώ μέσα άνθρωπος ο οποίος δέχεται καυστικά σχόλια ενώ τον ενοχλούν μόνο και μόνο για να είναι αρεστός ή να κάνει παρέα με τους γύρω του.